αυτούς είναι εδώ σήμερα εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσιούλα. Καλησπέρα, κύριε Στεριόπουλε. Τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε? Είχε έρθει ο καιρός να κάνουμε τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ. Ναι. Για να κάνουμε τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ μας ζητάνε βοσκότοπο. Για να ενεργοποιήσουμε τα δικαιώματα που έχουμε από τα ζώα. Ναι. Εμείς πήγαμε στο Δήμο Δομοκού, εκεί που είναι τα πρόβατα και βγάζουν τη θερινή περίοδο, και ζητήσαμε βοσκότοπο. Ο Δήμος Δομοκού μας έδωσε βεβαίωση, πληρώσαμε και μας έδωσε πόσα εκτάρια δικαιούται το κάθε κοπάδι. Η παραγωγή είναι μεικτή, είναι του πεθερού μου και της γυναίκας μου μαζί. Ναι. Πήραμε 2 βεβαιώσεις με τα στρέμματα που δικαιούται η κάθε εκμετάλλευση για να βγάλουν την καλοκαιρινή περίοδο. Mm-hmm. Όλη την περίοδο. Πληρώσαμε το βοσκότοπο. Ο Δήμος, στο Δήμο πληρώσαμε το βοσκότοπο. Ο Δήμος ξέρει ότι τα ζώα είναι εκεί πέρα, βόσκουν εκεί. Δεν έκανε κάτι παράνομο. Ξέρει ότι βόσκουν στο Δήμο Δομοκού, στις Γόλινες, στην περιοχή αυτή. Ναι. Μας έδωσε το βοσκότοπο, αυτό που αναλογεί από το Δήμο. Παίρνουμε τη βεβαίωση. Έχετε και τις βεβαιώσεις, έχετε και τα πρακτικά ότι πληρώσατε. Τα πάντα πληρώσαμε. Ναι. Τις άδειες μετακινήσεις των ζώων, γιατί η χειμερινή εκμετάλλευση είναι στις Μιξιάτες. Και η καλοκαιρινή είναι στη Λεύκα Δομοκού. Μάλιστα. Από όπου και κατάγουμε. Ναι. Έχει βοσκότοπο εκεί πέρα, έχει ένα βουνό σχεδόν ολόκληρο και εκεί βόσκουν τα κοπάδια. Σε όλα τα κοπάδια, όποιος δικαιούται πάει και παίρνει βεβαίως, πληρώνει το βοσκότοπο και βγάζει την καλοκαιρινή του περίοδο. Τι γίνεται λοιπόν μετά από αυτό? Παίρνω τις βεβαιώσεις, παίρνω και τις άδειες μετακινήσεως και ό,τι έγγραφα χρειαζόταν για να κάνουμε τη δήλωση του ΟΣΔΕ και πάμε σε ένα γραφείο από τα γραφεία που έχουν ανοίξει τώρα, τα ιδιωτικά. Για να κάνω τη δήλωση του ΟΣΔΕ. Βάλτε μια άνω τελεία να βάλουμε στην κουβέντα μας τον πρόεδρο του Πανθυωτικού Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Δημογιάννη, να ακούει και αυτός τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Δημογιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, χαιρετώ και εσάς και τον συνάδελφο Αγρότη. Μισό να ολοκληρώσει και θα τοποθετηθείτε. Συνεχίστε, κύριε Κατσούλα. Πάω σε ένα από τα γραφεία αυτά που έχουν ανοίξει, δεν θέλω από όνομα για να μην νομίζετε ότι κάνω διαφήμιση, να φτιάξω τη δήλωση του ΟΣΔΕ, του πεθερού μου και τη γυναίκα μου. Εκεί που πήγα και μπήκαμε στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν αναγνωρίζει βοσκότοπο στο Δήμο Δομοκού, δεν αναγνωρίζει καν την περιοχή ως βοσκότοπο που είναι τα πρόβατα και βόσκουν αληθινά. Υπάρχουν το κουμέντα, τα πρόβατα δεν είναι καρφί να εξαφανιστούν. Βόσκουν σε βουνό, βόσκουν στο βουνό επάνω στις Γόλινες. Και δεν το αναγνωρίζει καν σε βοσκότοπο, δεν αναγνωρίζει καν αυτόν. Ανακεφαλαιώνω. Πήγατε και πληρώσατε στο Δήμο. Ναι. Για 2 βοσκοτόπια. Για 2. Το ένα στο όνομα της γυναίκας σας. Το ένα 89 ζώα και το άλλο 106 ζώα. Έτσι. Έχετε τις αποδείξεις. Τα πάντα. Έχετε κάνει όλα τα πράγματα νόμιμα. Και τις άδειες μετακίνησης των ζώων. Τα πάντα. Από τις Μεξιάτες στο Δομοκό. Λεύκα Δομοκό. Και όταν έρχεται η ώρα. Και στην περιοχή που γράφει πάνω. Και ό,τι. Έχουμε τα χαρτιά εδώ μπροστά μας, τα βλέπω κι εγώ. Ναι. Και όταν έρχεται η ώρα να κάνετε τη δήλωση, σας λένε ότι δεν αναγνωρίζονται ως βοσκοτόπια από το οι περιοχές που ήδη βόσκεται. Ναι, το βουνό εκεί πέρα που βόσκουμε δεν αναγνωρίζονται. Άνω τελεία, κύριε Κατσιούλα. Κύριε Δημογιάννη. Κύριε Στεριόπουλε, αυτό όπως το ακούσατε για κάποιους παλιότερους θυμίζει Μεταξά. Ο δικτάτορας Μεταξάς έσφαξε τα γίδια την Ελλάδα για να φέρουν εισαγωγή τότε κατσικάκι Νέας Ζηλανδίας. Γιατί τέτοιες συντολές είχε. Αυτό γίνεται και σήμερα. Καταστρέφουν την ελληνική κτηνοτροφία για να εισάγουμε προϊόντα από άλλες χώρες που είναι ανταγωνιστικές σε εμάς. Λοιπόν, όσον αφορά τους βοσκότοπους τώρα, επειδή είναι μια αμαρτωλή ιστορία που έχει συνέχεια εδώ και 2-3 χρόνια. Κάποτε εκεί μια κυρία που την είχαμε υπουργό περιβάλλοντος που είχε ένα σαγίδιο στον νόμο, η κυρία Μπυρμπίλη, πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους λέει ότι η Ελλάδα, κάποιες περιοχές της Ελλάδας μάλλον, αυτές που έχουν χαμηλή βλάστηση, πουρνάρια που λέμε εμείς, δεν είναι βοσκότοπο, είναι δάση. Γιατί με τον τρόπο αυτό θα έπαιρνε επιδοτήσεις σαν δάση. Οι επιδοτήσεις βέβαια αυτές ήταν κατά πολύ μικρότερες από τις επιδοτήσεις που παίρνουν σαν γεωργική εκμετάλλευση. Η παραδοσιακή ελληνική κτηνοτροφία είναι αυτή που γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες. Είναι η κτηνοτροφία που γίνεται σε αυτές τις εκτάσεις. Τα γιδοπρόβατα βόσκουν σε περιοχές με πουρνάρια. Οι περιοχές αυτές, άρα λοιπόν, είναι βοσκότοποι. Και να σας πω και κάτι. Η οικολογική ευαισθησία έχουμε όλοι μας και ιδιαίτερα εμείς τις αγρότες, ίσως περισσότεροι από κάποιους άλλους. Όταν βόσκουν ζώα μέσα στις περιοχές αυτές, καθαρίζουν την έκταση, τα μεγάλα δέντρα μεγαλώνουν γρηγορότερα. Και αποφεύγεται και ο κίνδυνος της πυρκαγιάς. Πέραν το γεγονότος ότι υπάρχουν πάντα άνθρωποι στα βουνά,
που είναι κτηνοτρόφοι μας, ξέρετε ότι είναι πέραν το ότι προσφέρουν υπηρεσίες και συνάλλαγμα στη χώρα μας, αλλά είναι και ο καλύτερος δασοπυροσβέστης των βουνών. Λοιπόν, έρχονται τώρα λοιπόν και λένε ότι οι περιοχές αυτές δεν είναι βοσκότοποι. Και πού θα είναι οι βοσκότοποι, πού θα πάνε αυτά τα ζώα να βοσκήσουν, εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Λοιπόν, και τη νέα κάποια μετά, εδώ και κάποιες δεκαετίες. Τα πρόβατα βόσκαν σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές και αυτές δηλώνονταν ως βοσκότοπος. Άρα λοιπόν τώρα τίθεται ένα ζήτημα. Πού θα βρούμε βοσκότοπο για να καλλιεργήσουμε τα ζώα μας, τι θα δηλώσουμε. Το ζήτημα που τίθεται τώρα, κύριε Δημογιάννη, είναι πώς θα βρουν οι άνθρωποι αυτοί το δίκιο τους ενώ αδικούνται. Δεν θα βρουν το δίκιο τους. Από ό,τι ξέρω, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα. Ο αποχαρακτηρισμός των περιοχών αυτών από δασική έκταση και να γίνει πάλι βοσκότοπος πρέπει να περάσει μέσα από τη Βουλή. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, τώρα βέβαια ο Δήμος έδωσε στον άνθρωπο ένα ενοικιαστήριο για μια συγκεκριμένη έκταση. Ο Δήμος έχει την έκταση, η αλήθεια είναι ότι είναι η ιδιοκτησία του Δήμου, μόνο που στο Δήμο πλέον δεν φαίνεται σαν βοσκότοπος, φαίνεται σαν δημοτική δασική έκταση. Και για ποιο λόγο εισπράττει, συγγνώμη κύριε Δημογιάννη, για να καταλαβαίνουν και οι πολίτες που μας ακούνε και οι κτηνοτρόφοι που πιθανότατα τώρα μπλέκονται. Για ποιο λόγο ο Δήμος μπορεί και δίνει αυτή την έκταση ως βοσκότοπο και ο ΠΚΠ δεν τον αναγνωρίζει. Ο Δήμος κάνει τη δουλειά του. Δεν ασχολείται, κύριε Στεριόπουλε, με το αν είναι βοσκότοπος ή όχι. Ο Δήμος λέει ότι αυτή η έκταση μου ανήκει, είναι δημοτική έκταση. Κύριε Κτηνοτρόφε, πάρε ένα νοικιαστήριο από μένα. Ωραία! Τώρα βρες την άκρη μόνος. Ωραία! Ποιος φταίει τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση? Μα σας είπα ποιος φταίει. Φταίει το κράτος, ο ΠΚΠ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει αποχαρακτηρίσει τις συγκεκριμένες περιοχές από βοσκοτόπους και δεν έχει κάνει δασική έκταση. Και δεν είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που την προηγούμενη φορά καταστραφήκανε, χαθήκανε περιουσίες. Άνθρωποι και τρόπο που παλεύουν όλη τη μέρα στα βουνά και περιμένουν να εισπράξουν 5, 6, 7.000 ευρώ επιδότηση από τα ζώα τους για να επιβιώσουν, δεν έχουν άλλο εισόδημα. Τι από τα αρνή, μισό λεπτάκι, ή από το που είναι τσάπα. Μισό λεπτάκι να μας τα πει ο ίδιος τι μου έλεγε προηγουμένως, να μην τα πω εγώ. Περιμένετε λεφτά για ποιο λόγο? Αυτά τα χρήματα περιμένουμε για να πληρώσουμε τον κόσμο. Έχουμε πάρει τροφές, μας κυνηγάει ο καθένας. Αλλά εδώ, εν πάση περιπτώσει, το συγκεκριμένο σημείο στις γόλινες που λέμε, δεν υπάρχει δάσος, δεν υπάρχει πουρνάρι. Δηλαδή, να υπάρχει σε όλο το βουνό 10 στρέμματα δεν είναι παραπάνω. Όλο το υπόλοιπο είναι φαλακρό βουνό. Είναι βοσκότοπος καθαρά. Δεν υπάρχει δέντρο. Δηλαδή αυτοί έτσι γουστάρανε και είπανε ότι εμείς δεν το αναγνωρίζουμε, το θέλουμε για δάσος. Δεν υπάρχει δάσος, είναι ένα φαλακρό βουνό, είναι πάνω από τις φυλακές του Ντομοκού. Έχει πολύ μικρή βλάστηση σε μερικά σημεία, τούφες που λέμε εμείς. Όλο το υπόλοιπο είναι φαλακρό βουνό, με ποτίστρες για ζώα. Ειδικός χώρος περιφραγμένος από το Δήμο, πάει για ζώο, περιφραγμένος ξαναλέω, από το Δήμο για ζώα, για να βόσκουν ζώα. Και ο Δήμος στο φινάλε ξέρει ότι τα ζώα βόσκουν εκεί. Είναι εκεί, βόσκουνε. Να κάνω μια διευκρινιστική. Και για βουνό να και κάνω μια διευκρινιστική. Πέρυσι τι είχατε κάνει? Πέρυσι, και αυτό τώρα περιμένουμε να πάρουμε την εξωτική, και την εξωτική δεν την πήραμε. Πάλι το ίδιο. Πήραμε βεβαίως από το Δήμο, την καταθέσαμε. Αλλά πέρυσι είχαν ένα ατού οι κύριοι της κυβερνήσεως και της κάθε κυβερνήσεως. Είχαν μόνο την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών που κάνανε δηλώσεις. Πήγαμε εκεί, πήγαμε τη βεβαίωση. Πέρυσι πήρατε λεφτά? Όχι, δεν έχουμε πάρει λεφτά γιατί. Α, δεν έχετε πάρει ούτε από πέρυσι χρήματα. Δεν έχω, για την εξωτική δεν την έχουμε πάρει και δεν πρόκειται να την πάρουμε. Τρίτη ερώτηση. Την προηγούμενη χρονιά. Την προηγούμενη χρονιά δεν ισχύει αυτό το καθεστώ. Μας δώσαν τέτοιο και πήραμε. Απλώς δεν πήραμε εξωτική γιατί δεν είχαμε ανέβει σε βουνό. Είχαμε μείνει στις Μιξιάτες. Όπα, μισό λεπτάκι. Κύριε Δημογιάννη, αυτή η μεθόδευση τώρα από τη μία χρονιά στην άλλη πώς φαίνεται? Η συγκεκριμένη περιοχή, ο συγκεκριμένος βοσκότοπος του Δήμου Δομοκού δεν διεκδικείται μόνο από έναν παραγωγό, από τον συγκεκριμένο συνάδελφο που είναι τώρα στο πάνελ. Διεκδικείται από πολλούς παραγωγούς. Κάποιοι προλάβανε την προηγούμενη χρονιά και δηλώσανε βοσκότοπο τη συγκεκριμένη περιοχή. Και εγώ δήλωσα την προηγούμενη χρονιά. Μισό λεπτάκι. Για να καταλάβω όμως, μισό λεπτάκι. Όποιος προλάβει είναι στον ΟΠΚΠΕ. Ακούστε, δεν δηλώνεται. Ναι, όποιος προλάβει είναι. Α, μπράβο, αυτό θέλω να καταλήξω. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, έχει προλάβει και έχει καταχωρήσει τη συγκεκριμένη περιοχή άλλος κτηνοτρόφος. Ακούστε, όχι, υπάρχει μια δημοτική.
όταν πάνε οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν, δεν δηλώνουν συγκεκριμένη τοποθεσία. Δεν έχει χαρτογραφικό ο Δήμος. Άσχετα αν μετά επιστοποιείται στο Δήμο και λες εσύ, και Παπατζήδικο είναι αυτό έτσι, ότι εγώ είμαι εκεί σε συνεννόηση με τους άλλους κτηνοτρόφους. Ο Δήμος δίνει, ξέρω εγώ, το 5% στο συγκεκριμένο κτηνοτρόφο, άλλο 5% σε ένα άλλο που το κάνει έτοιμα, και εκεί υπάρχει το μπέρδεμα πλέον. Γιατί οι περιοχές αυτές στο τέλος δεν ξέρουν ποιο βοσκότοπο έχει ποιον. Όπως ξέρεις, πρόεδρε, στον ίδιο βοσκότοπο μπορεί να βόσκουν και 2 και 3 κουπάδια. Περνάει εγώ τώρα, μετά από μία ώρα μπορεί να περάσει άλλος. Δεν λέει κάτι. Λέω εγώ. Δεν αυτό λέει λέω κάτι. Απλώς ο βοσκότοπος καλύπτει την κτηνοτροφία που έχει ο Δομοκός εκεί στην συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Από πού είστε? Από τη Λεύκα Δομοκού. Ένας συντοπίτης μας εδώ, πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής, πρώην ομαρχιακός σύμβουλος, έχει έρθει στο χωριό σας, έκανα πανηγύριο, μιλάμε για τον Δημήτρη τον Αρκιτσαίου. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Αποκλείεται να μην έχει έρθει ο Δημήτρης σε ένα πανηγύριο. Δεν ξέρω, δεν τα έχω καλά με τους πολιτικούς και δεν γνωρίζω και πάρα πολλούς. Σε κανένα γάμο εκεί στο χωριό. Δεν τους ξέρω, δεν τους ξέρω καν, δεν έχω πάει, δεν έχω χτυπήσει κανένα σκόρτα. Σε κανένα κηδεία κάπου θα έχει έρθει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει έρθει. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι σήμερα πρόεδρος του ΠΚΠΕ. Απευθυνθείτε στον κύριο Αρκιτσαίου να βρείτε άκρη. Όχι να απευθυνθώ, να απευθυνθούμε. Να απευθυνθούμε. Εντάξει, γιατί πιο πολύ δεν είναι στην ηλικία τη δικιά μου από τους κτηνοτρόφους και το γνωρίζεις πολύ καλά. Είναι στην ηλικία του πατέρα μου. Και οι οποίοι πάνε εκεί, κάνουν τις δηλώσεις, τους παίρνουν και τα γραφεία, τα χρήματα. Και στο τέλος, όταν πάνε να πάρουν τις επιδοτήσεις, θα βρουν άδεια τα διάρρειά τους μέσα. Και στο φινάλε και να πάρουν κάποια χρήματα θα κάνουν ένσταση και θα τα πάρουν πέρα το Μάιο, Απρίλιο, Ιούνιο. Ακούστε. Και ακούστε. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Ξέρετε κι εσείς, γιατί το ζήτησε το παιδί σας πολύ καλά, ότι στέρηση της επιδότησης μπορεί να καταστρέψει μια ολόκληρη ξενοτροφική οικονομία. Για τους λόγους που είπατε. Ναι. Πέρα από το ότι δεν θα έχει να ταΐσει την οικογένειά του. Δεν θα μπορέσει να πάρει ζωοτροφές. Δεν θα μπορέσει να κάνει μια κοινή στα κοπάδια, δεν θα μπορέσει να κάνει. Τίποτα, μας καταδύσουν πενταξίδες. Απαραίτητα. Θα χρειαστεί εγώ τον χρόνο να πάω ξαναπάρω το φες και δεν θα μου δίνει κανένας γιατί δεν τον έχω πληρώσει. Γιατί αν δεν πληρώσω έναν, δεν θα μου δώσει κανένας γιατί μαθαίνεται το ένα με το άλλο. Καταλάβατε. Ακριβώς. Έτσι, και εν τέλει αυτό που. Και κάτι άλλο δεν μπορεί να έχω καταλάβει εγώ, γιατί να τα κάνουν. Τα κάνουν τα δικαιώματα των ζώων, τα κάνουν εκτακτικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι εκτακτικό. Εγώ έχω 150 ζώα, έχω 200 ζώα, έχω τα σκουλαρίκια τους, έχω τα ενότητά τους. Πρέπει να πάρω αυτή την επιδότηση. Γιατί μην το πάρει στο βοσκότοπο. Άρα θέλουν να μας καταστρέψουν. Άρα που ερχόμαστε. Αυτό μπράβο. Θέλουν να μας καταστρέψουν. Έτσι, ερχόμαστε στη λογική της επιδότησης στην παραγωγή. Βέβαια. Αυτό που φωνάζουν. Παράγον, αυτό ακριβώς. Αυτά τα ίδια πράγματα λέμε. Το γάλα, δώστε επιδότηση στο κρέας. Βέβαια, τώρα παίρνουν άλλοι λεφτά που δεν έχουν ούτε ένα πρόβατο. Και το ξέρεις πολύ καλά. Από τα 100 πρόβατα έχουν 10-30 και έχουν χωράφια και τα παίρνουν. Αυτό είναι ο στόχος, αυτό θέλουν. Ναι, να μας καταστρέψουν. Να έχουν επιδοτήσεις ότι δεν έχουν ένα πρόβατο. Ναι, τώρα κάτι πρέπει να κάνουμε όμως για αυτό. Τώρα που άρχισαν και λέμε ομές αλήθειες, οπότε κανονίζουμε μία από τις επόμενες ημέρες, κύριε Δημογιάννη, να είναι στο πάνελ και ο κύριος Αρκιτσαίος να μας εξηγήσει τι συμβαίνει, έτσι. Θα χαρώ να είναι ο Δημήτρης στο πάνελ. Λίγη προθεσμία. Να σας κάνω αυτό το σχόλιο. Για πείτε το, κύριε. Η προθεσμία της δηλώσης των ΟΣΔΕ έχει λήξει. Απλώς το σύστημα είναι ακόμα ανοιχτό. Θα λήξει. Μπορεί απότομα, μπορεί και σήμερα το μεσημέρι να εκλείσει το σύστημα. Συνάδελφε, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ξέρεις πότε λήγει το σύστημα? Από ό,τι λένε, εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι υπεύθυνος. Εγώ είμαι ο Τσοπάνος. Δεν είμαι γεωπόνος ούτε ίδιο. Να σου πω εγώ πότε λήγει το σύστημα. Το σύστημα λήγει 5-6 μέρες πριν δοθούν επιδοτήσεις. Γιατί υπάρχουν κάποιοι επιτίδιοι που μπαίνουν το φθινόπωρο μέσα. Αυτοί οι επιτίδιοι πρέπει να μείνουν απ' έξω. Βλέπουν ποιες περιοχές δεν έχουν δηλωθεί και μπαίνουν μέσα και τις δηλώνουν. Να δηλώσω εγώ. Και τι λένε τώρα, μπορώ να δηλώσω εγώ από τη Λεύκα που είμαι σε 50 χιλιόμετρα ακτίνα. Πάνε τα πρόβατα σε 50 χιλιόμετρα ακτίνα ή κάθε κανένα από τα ζώα να βοσκεί. Δηλαδή να το πάρω τη Λεύκα, να το πάω στην Κουρουμπιλιά, να το ξυξινιάτα. Δηλαδή αυτά είναι τα πράγματα τρελά. Σε όποιον το πει, θα σε πει ίδιο. Εσύ συνάδελφε, παράγεται. Οι επιδοτήσεις δεν είναι για αυτούς που παράγουν. Είναι για τους μπαταξίδες. Μπράβο, αυτό πρέπει να το ξέρω. Εγώ, άμα δεν πάρω την επιδότηση, δεν μπορώ να ζήσω. Δεν μπορώ να ζήσω την επιχείρηση, όχι να ζήσω εγώ. Δεν θα ζήσουν τα ζώα. Όχι εγώ. Λοιπόν, εγώ τώρα, άμα δεν φύγω από εδώ να πάρω την κλίτσα να βγω έξω, δεν θα μπορέσω να ζήσω την άλλη τη μέρα το πρωί.
Κύριε Κατσιούλα, το κατάλαβαν όλοι, κατάλαβαν και τη μεθόδευση. Θα δούμε αν είναι δυνατόν και αύριο να προσπαθήσουμε να έχουμε εδώ τον κύριο Αρκιτσαίο να μας δώσει απαντήσεις για να δούμε τι θα κάνουμε άμεσα να προλάβουμε και το σύστημα. Δεν θέλουμε απαντήσεις, θέλουμε λύσεις. Λύσεις. Σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για τον χρόνο που διαθέσατε και για το γεγονός ότι είχατε τη διάθεση να πούμε αλήθειες εδώ για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Και εγώ ευχαριστώ. Και ελπίζω να ξυπνήσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, να μην κάθουν στα σπίτια τους, ούτε να βουλεύονται από κανένα βουλευτή ή από τίποτα. Μην περιμένουν από κανένα τίποτα. Αν δεν ξυπνήσουν μόνοι τους, θα τα βρουν μπροστά του Δεκέμβριο που θα είναι να πάρουν επιδοτήσεις, θα τα δουν όλα μπροστά τους. Γιατί δεν είναι μόνο στο Δομοκό, είναι σε όλη τη φθιότητα. Από ό,τι είδα εγώ σήμερα, είναι γύρω στα 150 εκτάρια ακόμα που θέλουν και λείπουν σχεδόν ούτε τα μισά δεν υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Γεια σας.